Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος επιδοτήσεων της Ένωσης Μεσσηνίας, ο κύριος Γιάννης Παζίος. Καλησπέρα, κύριε Παζίο. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλε. Καλησπέρα και στη λέτε σας. Καταρχήν, είναι έτοιμη η Ένωση. Είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα, γιατί μιλάμε για επιδοτήσεις, μιλάμε για ενεργοποιήσεις, μιλάμε για μια διαδικασία που τα προηγούμενα χρόνια είχε εξελιχθεί ομαλά, αλλά πάντως στο μυαλό μας παραμένει ως ένα αστεράκι. Ναι, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωσης Μεσσηνίας είναι πανέτοιμος. Εδώ και ένα μήνα πυρετοδός προετοιμαζόμαστε, εκπαιδεύοντας στελέχη και αξιοποιώντας βέβαια και την πολύτιμη εμπειρία των ήδη υπαρχουσών στελεχών. Έχουμε δημιουργήσει περίπου σε 26 σημεία σε όλη τη Μεσσηνία φέτος, θα είμαστε εκεί. Άρα να σημειώσουμε ότι η παραγωγή θα μπορούν να εξυπηρετούνται όχι μόνο στο κεντρικό κατάστημα. Όχι, δεν είναι μόνο το κεντρικό κατάστημα, είναι στη Μεσσήνη, τα υποκαταστήματά μας που είναι σε όλη τη Μεσσηνία και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο συνεταιρισμός βρίσκεται εκεί 365 μέρες όλο το χρόνο. Δεν είναι σημεία τα οποία τα ανοίγουμε μόνο για τις επιδοτήσεις. Είναι τα 7 κεντρικά μας καταστήματα στην Καλαμάτα, στη Μεσσήνη, στην Πύλο, στους Γαργαλιάνους, στα Φιλιατρά, στην Κυπαρισία και στο Μελιγαλά. Είναι τα κεντρικά καταστήματα της Ένωσης Μεσσηνίας. Εκεί μπορούν να εξυπηρετούνται όλο το χρόνο. Παράλληλα, για την περίοδο των αιτήσεων που όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό, περιμένουμε και την εγκύκλιο επίσημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσδιορίζεται η επόμενη Τετάρτη, 15 Μαρτίου, ως η απαρχή των αιτήσεων ενεργοποίησης. Η Ένωση Μεσσηνίας, πέρα από αυτά τα 7 σημεία που ανέφερα, που είναι τα καταστήματά μας, θα είμαστε σε άλλες 20 περιοχές σε όλο τον νομό. Μην ξεχνάμε ότι η Ένωση Μεσσηνίας είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα σε αιτήσεις που υποδεχόμαστε κάθε χρόνο. Οπότε προσπαθούμε κάθε χρόνο να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας. Και αυτό βέβαια από πέρυσι κιόλας, όπου είχαμε και τη συνεργασία με το ΓΕΑ Επιχειρήν, όπου πλέον είμαστε οι αποκλειστικοί του συνεργάτες στη Μεσσηνία. Και το τονίζω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς, καθώς έχοντας αναπτύξει μια ιδιαίτερη συνεργασία που ξεκινάει με το ΟΣΔΕ και τις αιτήσεις ενεργοποίησης, αξιοποιώντας ένα πολύτιμο πληροφοριακό σύστημα το οποίο μας παρέχεται, την καθοδήγηση των στελεχών του ΓΕΑ, μας παρέχεται η δυνατότητα να εξυπηρετούμε τους παραγωγούς οι οποίοι θα μπορούν να πληρώνουν την αίτησή τους όταν λαμβάνουν την επιδότηση και όχι εκείνη τη στιγμή, ούτως ώστε να μπορούμε να τους ελαφρύνουμε από το κόστος των μετρητών. Και αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο στην Ένωση Μεσσηνίας. Και είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε μέσα από αυτές τις συνεργασίες μας, που ξεκινήσαν με αφορμή το ΟΣΔΕ, αλλά επεκτείνονται πλέον και σε άλλα κομμάτια, όπως είναι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα με σχετικές ανακοινώσεις που θα προβούμε σε τομείς που σχετίζονται και με τα εφόδια, αλλά και με προγράμματα εφηβείου γεωργίας. Ο συνεταιρισμός είναι πανέτοιμος και φέτος, με το προσωπικό του, να εγγυηθεί τις επιδοτήσεις με αξιοπιστία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, που είναι το πιο σημαντικό για εμάς, διορθώνοντας κάθε χρόνο λάθη που εντοπίζουμε και αναβαθμίζοντας τις παροχές μας, παρέχοντας βέβαια και εκπτώσεις σε όσους παραγωγούς προτιμήσουν και επιλέξουν την Ένωση Μεσσηνίας, 5% από τα πρατήρια εφοδίων μας, γιατί μην ξεχνάμε πως πέρα από τα 7 κεντρικά καταστήματα που ανέφερα, στις ίδιες περιοχές λειτουργούν και τα πρατήρια εφοδίων, οπότε καλύπτουμε μια τεράστια γκάμα υπηρεσιών και δράσεων που αφορούν τους παραγωγούς, μιας και μην ξεχνάμε πως ο συνεταιρισμός είναι ένα όχημα το οποίο στήθηκε από παραγωγούς και απευθύνεται σε παραγωγούς. Σε αυτό λίγο το σημείο να σταθώ, πέρα από το κομμάτι των επιδοτήσεων που θα το εξειδικεύσουμε τις επόμενες ημέρες, κυρία Χαλόγο, και της έπαρξης της εγκυκλίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την συγκέντρωση και υποβολή δηλώσεων κτλ. Να σταθώ λίγο στο σημείο των προγραμμάτων στήριξης των παραγωγών. Ναι. Ήδη έχει εξελιχθεί μια διαδικασία και το προηγούμενο διάστημα, ναι, με βάση και τα προγράμματα που βγαίνουν κεντρικά. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο αφορά τον αγροτικό κόσμο της χώρας και το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2016 με το πρόγραμμα των νέων αγροτών, έχει περίπου πόρους γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελπίζουμε μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε στο σύνολό τους, καθώς αυτό είναι το στοίχημα και αυτό είναι το διακύβευμα. Και ταυτόχρονα βέβαια να υπάρξει και αποτελεσματικότητα εκεί που θα διοχετευτούν οι πόροι. Καθώς είναι πολύ σημαντικό σε μια ασθμένουσα ελληνική οικονομία, όπου το ζητούμενο είναι η ανάταξή της και ιδιαίτερα η ανάταξή της μέσα από τον πρωτογενή τομέα, να αξιοποιούμε κάθε πόρο και κάθε κονδύλι αποτελεσματικά, που αυτό να αποδίδει πολλαπλασιαστικό όφελος και για την ίδια την τοπική κοινωνία που αυτό αξιοποιείται, αλλά και ευρύτερα για τη χώρα. Πριν από μερικές μέρες δόθηκε παράταση για μέχρι τις 13 του Μαρτίου στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και εκεί ο συνεταιρισμός, όπως προανέφερα, βρίσκεται παρόν
μέσω της συνεργασίας του με το ΓΕΑ Επιχειρήν, όπου προσπαθούμε με το πληροφοριακό υλικό και την καθοδήγηση, έχοντας δημιουργήσει μια δομή με 8 υπαλλήλους, 10 γεωπόνους και άλλους 10 γεωπόνους που προσπαθούν μαζί με οικονομολόγους αυτή η δομή να προετοιμάζει κατάλληλα, να ελέγχει, ούτως ώστε να απαλείψουμε διοικητικά λάθη και παραλήψεις, να εξυπηρετήσουμε στις καλύτερες δυνατές τιμές και πιο ποιοτικά τον παραγωγό. Στα βιολογικά ενδεικτικά να αναφέρω ότι έχουμε υποβάλει έναν σεβαστό αριθμό αιτήσεων. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα της μεταποίησης, που αφορά πάρα πολλούς θεωρώ συμπολίτες μας, και με το που τελειώσουν οι αιτήσεις ενεργοποίησης θα ξεκινήσουν τα σχέδια βελτίωσης. Στη συνέχεια είναι μια άλλη σειρά μέτρων όπου περιμένουμε να ανοίξει. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε τα πάντα. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μιας και το αναφέρατε, είναι πως ο Υπουργός προέβη σε μια σειρά εξαγγελιών. Εμείς περιμένουμε πως αυτές θα εφαρμοστούν, όπως αυτές θα εξειδικευτούν. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα να γίνουν πληρωμές μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες στις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε όσους αντιμετώπισαν προβλήματα πέρυσι με το ΚΕΠΙΟ και με ζητήματα ενεργού γεωργού. Έχουν επιληθεί, θα πληρωθούν. Και με κάποιες μεταβιβάσεις εναπομείνασες, προκειμένου από 15 Μαρτίου, εφόσον ισχύει η ημερομηνία αυτή, να προχωρήσουμε. Ταυτόχρονα θέλω να τονίσω, επειδή ακούστηκε μια έντονη παραφιλολογία το τελευταίο διάστημα, πως κάποιοι επιχειρούν εργολαβικά, οι οποίοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα αυτή τη στιγμή όσον αφορά είτε το κόστος των αιτήσεων, είτε την εξυπηρέτηση του παραγωγού. Δυστυχώς είναι ένα κύκλωμα ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν επί σειρά ετών, έχοντας δημιουργήσει τεράστιες παθογένειες και δυσλειτουργίες στο συνεταιριστικό κίνημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπλόκαραν και την Ένωση Μεσσηνίας σε πολλά πράγματα τα τελευταία 2 χρόνια, στο να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους παραγωγούς. Ξέρετε, εμάς είμαστε ένα μεγάλο ζήτημα το να μπορούμε να συμμετέχουμε στην κοινοπραξία του ΓΕΑ, καθώς θεωρούμε πως ο συνεταιρισμός δεν είναι μόνο για να παρέχει την υπηρεσία του ΟΣΔΕ, είναι να είναι στο πλευρό του παραγωγού με ποικίλες δράσεις. Και το επόμενο διάστημα, όπως προχωρήσαμε πριν από ένα μήνα σε 15 εκδηλώσεις σε όλη τη Μεσσηνία για να ενημερώσουμε τους παραγωγούς, σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία όπου έπρεπε, για τους δασικούς χάρτες, για τη δακοκτονία, για τις αστέρνιες της ελιάς, για τα παρεχόμενα προγράμματα, όπως είπαμε τώρα, αγροτικής ανάπτυξης, για το ΟΣΔΕ, αλλά και μια τιτάνια παρουσίαση που θα γίνει το επόμενο διάστημα με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, του κ. Κατσούλη, όσον αφορά τα εφόδια που θα ελαχιστοποιήσει το κόστος για τον παραγωγό. Ο συνεταιρισμός, η Ένωση Μεσσηνίας, θέλει και προσπαθεί να πρωταγωνιστεί συνεχώς όσες τρικλοποδιές και αν μπαίνουν. Δικός μας στόχος και σκοπός είναι να μπορούμε να υπερβούμε όλα αυτά, να αναπτύξουμε συνεργασίες σε υποφέλεια του παραγωγού, όπως είναι η συνεργασία μας με το ΓΕΑ αυτό το διάστημα. Και δυστυχώς προσπαθούμε να κλείσουμε στο χρονοτούλαπο όλους αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα και ξαφνικά έρχονται τώρα ευνηδιαστικά να παριστάνουν τους ανήξερους και να παριστάνουν όψιμα ότι αυτοί μπορούν να εξυπηρετούν. Και ξαφνικά πότε όλα αυτά? Ένα μήνα ή μερικές μέρες πριν ανοίξουν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ. Νομίζω ότι οι παραγωγοί έχουν μνήμη και κρίση και μπορούν να αξιολογήσουν και ποιος είναι στο πλευρό τους και ποιος όψιμα ενδιαφέρεται για αυτούς. Κύριε Παζιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.